αντιμέτωποι με καθυστερήσει μέχρι και απώλεια δικαιωμάτων. Είναι πιθανό να βρεθούν πολίτε λόγω του νέου δικαστικού χάρτη που ισχύει ήδη και που έχει προκαλέσει αντιδράσει, κυρίω όχι για το περιεχόμενό του, αλλά για το πρόχειρο τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε η εφαρμογή του. Φοβάμαι ότι υπό αυτέ τι συνθήκες... Το εγχείρημα είναι επιφοβό. Δικηγόροι του Ηρακλείου που έκαναν ποδαρικό στο νέο δικαστικό έτος μια αποχή Ξεκαθάρισαν ότι η παντελή έλλειψη ενημέρωση φοβούνται ότι θα έχει συνέπειε. Καλώντα του πολίτε που έχουν εκκρεμότητε σε ειρηνοδικία, τα οποία καταργούνται να συμβουλευθούν τους δικηγόρους τους, καθώς δεν είναι απίθανο κάποιες δικάσιμοι να χαθούν και μαζί τους δεσμευτικές προθεσμίες. Δυστυχώς, λόγω της προχειρότητας με την οποία επιχειρήθηκε η εφαρμογή του δικαστικού χάρτη, είναι πολύ πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε, α, 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 στο να κάθουν κάποιοι άνθρωποι τη δικασίμου του, στο να έχουμε απόλυτο δικαιωμάτων, απόλυτο προθεσμιών. Άρα, θα πρέπει ο κόσμο να συμβουλευτεί του δικηγόρου στο ταχύτερο δυνατό. Με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσία τη πολιτική δικαιοσύνη, χωρί όμω μέρημνα όπω τόνισαν οι δικηγόροι, και αυτό όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση αλλά και τα κτηριακά ζητήματα, πιθανότερη εκδοχή είναι η συσσόρευση περισσότερων προβλημάτων που έρχονται για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια και σχετίζονται με την κατάσταση και του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου. Θεωρώ ότι η στόχευση που είναι η επιτάχυση και η ορθή απονομή τη δικαιοσύνη δεν θα επιτευχθεί μέσω αυτή τη διαδικασία εάν δεν έχουμε υποδομέ, αν δεν έχουμε ακροατήρια, αν δεν έχουμε δικαστικού υπαλλήλου, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα τη δικαιοσύνη στο βαθμό που όλοι επιθυμούμε. Μετά το σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021, που ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα των προβλημάτων, επευλήθησαν κάποιε αίθουσε να μην χρησιμοποιούνται υποθέσει πλέον, από τότε μέχρι και σήμερα, τρία χρόνια μετά, εκδικάζονται σε αίθουσε ακόμη και πολιτισμού, με την κατάσταση στο δικαστικό μέγαρο συνεχώ, όσο περνούν τα χρόνια, να επιδεινώνεται. Δεν περιποιείται για την τέταρτη μεγαλύτερη χώρα, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη τη χώρα, το τέταρτο μεγαλύτερο πρωτοδικείο, σε μία αίθουσα εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και με φόντο ένα πιάνο με ουρά να απονέμεται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι εικόνα πολιτισμένη χώρα αυτό. Άρα Αντιλαμβάνεστε ότι η ανάγκη είναι πλέον επιτακτική και επανέρχεται το θέμα επιτάχυνσης των διαδικασιών. Με δεδομένες τι δυσκολίε που καταγράφονται και τι συνθήκε απονομή τη δικαιοσύνη σε κάποιε περιπτώσει, οι δικηγόροι του Ηρακλείου ξεκαθάρισαν πω το αίτημα για τη δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου και η γρήγορη πρόθεσή του αποτελεί μονόδρομο. Η καθημερινότητα δυσκολεύει, γιατί είναι γνωστό το πρόβλημα του Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση σε σχέση με την έλλειψη ακροατηρίων. Συνεχώς το πρόβλημα επιτείνεται μέσω της νέας διαδικασίας.